Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, Δευτέρα σήμερα, 15 του μηνός, 15 Οκτωβρίου 2018. Με χαρά έχω απέναντί μου μετά από καιρό, γιατί μας φάγανε τα κυκλώματα και τέτοιο δίδυμο που κρατά στο Λίμπερο από το 2003 το Σεπτέμβρη, όταν βρήκα τον Γιάννη στον ήλιο των σπορ, το έκανα λίγο, έβαλα και τη μεταγραφή μέσα. Και μας έχουν φάει τώρα τελευταία, δηλαδή δεν μου βάζουν ζάτσι. Αυτό το καμάρι της Μελβούρνης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στην Αυστραλία είμαστε Ηρακλής Μελβούρνης. Έτσι τα έχουμε πει αυτά, έχουμε και φανέλα. Ε, όχι, Γιάννη, τώρα τι, θες να πω τίποτα για την Αδελαϊδα? Δεν θέλεις, δεν θέλεις. Λοιπόν, όταν λέω τη λέξη Αδελαϊδα με κόβει. Λοιπόν, ναι, με Ηρακλή Μελβούρνης είμαστε, εντάξει. Okay. Τουλάχιστον με Μελβούρνη, εσύ. Δεν σε ικανοποιεί? Κάτι είναι και αυτό. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στριμής του ήχου Γιάννη Ζάτση, στην παρέα μας όλοι εσείς, ακροατές και ακροάτριες, για όλα τα θέματα του Ηρακλή, εδώ συντονισμένοι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Είχαμε αγωνιστική δράση και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο σε φιλικό επίπεδο, στο μπάσκετ κανονικά. Στο βόλεϊ είχαμε αναβολή, καθώς δεν μπόρεσε η Κομωτινή να έρθει στη Μίκρα. Θα τα πούμε με κάθε λεπτομέρεια. Έχουμε και συνεντεύξεις να ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Δυστυχώς το πέταλο εκεί πάνω αυξήθηκε. Γιατί χθες αποχαιρετήσαμε ακόμα έναν οπαδό του Ηρακλή, ο Σταύρος Ογκούτης, γνωστός σε αρκετό κόσμο, ειδικά στο Ασβεστοχώρι, στα 52 του χρόνια μας άφησε, νεότατος, με μία άκρος και ανώλευκη οικογένεια και τρία άρρωστα Ηρακλάκια. Το ελπιδάκι που έφυγε πριν από λίγες μέρες έχει παρέα από χθες. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον Σταύρο, που το γνωρίζω από μωρό παιδί, και είδα και στο Facebook πολλοί από εσάς που γράψατε για τον Σταύρο, γιατί είναι, ένας φανατικός Ηρακλειδέας και δεν καταλάβαινε και πολλά. Όταν του έλεγε κάποιος σε κάνα καφενείο, σε κάνα μπαράκι, κάτι εναντίον του Ηρακλή, μην τον είδατε. Τρελαινότανε. Καλό παράδεισο στο Σταύρο, καλή δύναμη στην οικογένειά του. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, το πέταλο ψηλά αυξάνεται. Είναι πολύ μαζεμένοι, πάρα πολύ. Και νέοι, πάρα πολύ νέοι. Αυτό το σύνθημα, το «για όσους έφυγαν νωρίς», τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Καλό παράδεισο. Στο ποδόσφαιρο είχαμε το φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε να δούμε την ομάδα από κοντά πάρα πολύ καιρό. Και ειδικά στο Καφταντζόγλιο, τα λέγαμε και τις προάλλες, είχαμε να την δούμε από την πρώτη προπόνηση. Μία ομάδα που μας άρεσε ειδικά πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Ξεχώρισαν ποδοσφαιριστές, η ομάδα έβαλε την μπάλα κάτω, ήταν καλύτερη του Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση η διαφορά στην κατηγορία, αν και ο Απόλλων είναι τελευταίος χωρίς βαθμό. Αντιμετώπισε έναν Ηρακλή που σκόραρε πάρα πολύ νωρίς το 16ο δευτερόλεπτο με τον Κλέιτον και είχε το ρυθμό, είχε την κατοχή, έπαιξε μπαλίτσα. Έπαιξε μπαλίτσα που μας αρέσει να βλέπουμε. Στο δεύτερο μήχρονο, εντάξει, είναι λογικό όπως σε όλα τα φιλικά, γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και για τις δύο ομάδες, χάνεται ο ρυθμός, αποσυντονίζονται οι ομάδες, ήρθε η σοφάριση από τον έμπειρο τον Μάτζιο. Το τελικό 1-1, okay, δεν λέει κάτι. Και έχει ένα ακόμα καλό τεστ, αυτή τη φορά ένα δυνατό τεστ της κατηγορίας με ομάδα Β' Εθνικής που υποτίθεται ότι έχει υψηλές βλέψεις και το υποτίθεται το λέμε βάσει των όσων μας έχουν μεταφέρει αυτοί που ξέρουν καλά την κατηγορία, καλύτερα από εμάς, έτσι, που ξέρουν και τις άλλες ομάδες. Μιλάμε για τη Δόξα Δράμας. Ο Ηρακλής στις 7 το Σάββατο στη Δράμα θα αντιμετωπίσει την τοπική Δόξα σε ένα αξιόλογο τεστ. Το θετικό είναι ότι επιστρέφουν και ο Περόνε και ο Τάι σιγά σιγά. Βέβαια για τον Περόνε δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στη Δράμα. Το έχουμε πει και άλλες φορές και το συζητήσαμε και πρόσφατα και με ποδοσφαιριστές και σε λίγο θα έχουμε μια τέτοια κουβέντα για το αν τελικά κάνει καλό ή κακό αυτή η αναβολή, η καθυστέρηση του πρωταθλήματος από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Και φτάνουμε στο 27-28 του μηνός, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει βγει το πρόγραμμα, αν θα γίνει το Ηρακλής Ηρόδοτος Σάββατο ή αν θα γίνει Κυριακή. Καλό είναι να γίνει Κυριακή,
για να βρεθεί και περισσότερος κόσμος και στα άλλα παιχνίδια, γιατί το Σάββατο είναι μια μέρα που έχει συνήθως μπάσκετ βόλεϊ, αν και δεν έχω τσεκάρει ακόμα εκείνη τη μέρα 27 του μηνός, θα το κάνω αργότερα, τι παιχνίδια υπάρχουν. Όπως και να έχει, νομίζω η ομάδα άρεσε στο πρώτο μέρος, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αναδιαστήματα και έδειξε ότι αυτό που της λείπει πιο πολύ απ' όλα είναι ο ρυθμός. Αν βρει το ρυθμό, με τόσους καλούς ποδοσφαιριστές που έχει, όλα εξαρτώνται από αυτήν. Είδατε ποιοι ήταν στον πάγκο και ποιοι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Και πολλά από αυτά τα παιδιά δεν θα βλέπουν ούτε 18 στα παιχνίδια, που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι και αυτοί βασικοί ποδοσφαιριστές. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και το σημείωσε και στις δηλώσεις του ο προπονητής, ο κύριος Αλέκος Βοσνιάδης. Διαβάζω το πρώτο μήνυμα από τον καλό μας φίλο τον Θόδωρο, τον ασβεστοχωρήτη Θόδωρο και Ηρακλειδέα φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που μας ακούει κάθε μέρα. Τα συλληπιτήριά μου και από μένα για τον Σταύρο. Καλό παιδί και όπως είπες και εσύ, Ηρακλειδέας μεγάλος. Το συζητάμε. Αν τον έβαζες σε διαδικασία να απαντά σε κάποιους που τον τσιγκλούσανε για τον Ηρακλή, καλύτερα να άλλαζες καφενείο από αυτά που θα άκουγες μετά από τον Σταύρο. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή που πήρε χρόνο συμμετοχής, αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος με τα Κιανόλευκα. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα της ομάδος, τον Δημήτρη Γρηγοριάδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Είσαι καλά? Είστε. Όλα καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πώς ήταν ακόμα μια εμπειρία σου σε αγωνιστικούς ρυθμούς και σε αυτό το φιλικό με τον Απόλλωνα? Είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, για όλους τους ποδοσφαιριστές να πάρουν χρόνο συμμετοχής σε δυνατά φιλικά όπως είναι μια ομάδα η οποία είναι αλφαεθνικής. Και για μένα ήταν καλό γιατί χρειάζεται αυτό το πράγμα, ειδικά πόσο μάλλον σε μια θέση όπως είναι ο τερματοφύλακας που χρειάζεται να έχεις χρόνο συμμετοχής στα πόδια σου για να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Και σε μια θέση που πολύ σωστά είπες Δημήτρη, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε σχέση με τις άλλες. Γιατί ο τερματοφύλακας είναι ένας και δύσκολα αλλάζει. Δεν μπορείς να βλέπεις κάθε εβδομάδα διαφορετικό τερματοφύλακα. Γίνεται πάρα πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ. Και έχεις ένα πολύ καλό ανταγωνισμό. Εσύ βέβαια θα μας το πεις και με τον Αμπάρ και με τον Βοσνιάδη, νομίζω σε μια τριάδα πολύ δυνατή. Αυτό ακριβώς σου είπες. Είναι εντάξει. Η θέση είναι τέτοια, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Όταν ένας τερματοφύλακας ξεκινάει να είναι βασικός, αν όλα πάνε καλά και έχει υγεία και πηγαίνει καλά, έχει καλή απόδοση, μπορεί να βγάλει και ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Αυτό είναι γεγονός, αυτό γίνεται παντού. Εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, είναι και οι δύο, και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αμπάρης είναι πολύ καλοί τερματοφύλακες, έχουν εμπειρία. Ξέρουν ο Παναγιώτης για την κατηγορία, ο Γιώργος έχει παίξει και σε πιο υψηλό επίπεδο. Εντάξει, για μένα πέρα από ανταγωνιστικά είναι και, εντάξει, το βλέπω και σαν σχολείο αυτό για μαθήματα για καθημερινά, βεβαίως, εντάξει, είναι σχολείο αυτό το πράγμα, γιατί είμαι και οι δύο καταξιωμένοι τερματοφύλακες και μεταφέρουν πολλά πράγματα. Μιας και είπες για σχολείο, έχετε όλα αυτά τα χρόνια ο Ηρακλής και εσύ από φέτος και ένα δάσκαλο εκεί, το Φώτη τον Κιζέλη, που έχουν περάσει τερματοφύλακες και τερματοφύλακες από τα χέρια του. Οπότε το σχολείο είναι με αυτόν τον δάσκαλο, έτσι. Αυτό ακριβώς, ναι. Με τον κύριο Φώτη είναι, εντάξει, πολύ σημαντικό, γιατί είναι χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και μας προετοιμάζει κατάλληλα. Και τους τρεις, τον καθένα ξεχωριστά, γιατί ο καθένας έχει την δυναμία του, κάπου που θέλει κάτι να βελτιώσει, το γνωρίζει εκείνος καλύτερα και μας δουλεύει εκεί που πρέπει και ατομικά και σαν σύνολο. Δημήτρη, είναι αυτό που λέμε «ζω το όνειρό μου». Το λέω αυτό γιατί πέρυσι ήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, ήσουν αντίπαλος του Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι ζόρισες αρκετά τον Ηρακλή πέρυσι, ειδικά στο μάτς του Καθατζογλίου. Δεν θα ξεχάσουμε, στο 92 μπήκε τον γκολ του Κρυστάλλι, το 2-1. Ναι, καθυστερείς. Είχες βγάλει αρκετά μέχρι τότε και ξαφνικά σου έρχεται αυτή η προοπτική, η πρόταση για την καριέρα σου και λες, εδώ είμαστε, έτσι. Σίγουρα, για μένα αυτό το πράγμα είναι όνειρο, όπως ακριβώς το είπατε. Είναι όνειρο γιατί όποιον και να ρωτήσετε,
από μικρή ηλικία θέλει, όταν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, θέλει να πάει σε μια ομάδα η οποία είναι στην Αυστανική, είναι ιστορική ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα, έχει κόσμο. Και εντάξει, εγώ είμαι και Θεσσαλονικιός, ξέρω πολύ καλά τι πάει να πει η Ηρακλής, και για μένα ναι, είναι όνειρο το οποίο πραγματοποιείται. Δόξα τω Θεώ. Ήμουνα πέρυσι σε μια ομάδα που έπαιξε γάμα κατηγορίας, παίξαμε με τον Ηρακλή. Εντάξει, έβλεπα τον Ηρακλή και όπως όλες οι ομάδες, κίνητρο, τον Ηρακλή σαν κίνητρο, βέβαια, ναι. Ναι, σαν κίνητρο. Όταν παίζαμε με τον Ηρακλή ήταν κίνητρο. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν αποτέλεσμα για το παιχνίδι το μεταξύ μας, αλλά εντάξει, είναι κίνητρο σίγουρα. Καλά. Μεγάλη ομάδα. Σίγουρα η απόδοσή σου μπορεί και να έπαιξε ρόλο, δεν το συζητάμε. δεν το συζητάμε, γιατί επαναλαμβάνω, όσοι θυμούνται το παιχνίδι, το Ηρακλής Νάουσα 2-1, δεν θα έχεις ακούσει και τα καλύτερα λόγια τότε στην Κερκίδα. Όχι ότι φταίει, βέβαια, τη δουλειά σου έκανες, αλίμονο. Αστειεύομαι. Δημήτρη, είναι ένα όνειρο τέτοιο που σε κάνει να λες ότι μέχρι να έρθει η ώρα μου να φορέσω τα γάντια, ως πρώτος θα δουλέψω, θα βάλω το κεφάλι κάτω και κάποια στιγμή θα δικαιωθώ. Είσαι και νεαρός, έτσι, δεν σε πήραν και τα χρόνια. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα, να είμαι σε μια ομάδα, να δουλέψω σωστά και να περιμένω την ευκαιρία όποτε μου δοθεί. Να είμαι εκεί, να βοηθήσω την ομάδα πρώτα απ' όλα να πετύχει το στόχο της, όποιος και αν είναι αυτός. Ο φετινός γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ποιος είναι. Mm-hmm. Και να είμαι εκεί, να αρπάξω την ευκαιρία και να γίνω και βασικός τερματοφύλακας στο Ηρακλή. Mm-hmm. Είπες κάτι νωρίτερα με αφορμή τα περσινά τα παιχνίδια με την Άουσα, ότι οι αντίπαλοι, και το ζήσεις και εσύ ως αντίπαλος του Ηρακλή, έχουν ένα παραπάνω κίνητρο όταν παίζουν με τον Ηρακλή. Θέλουν να δείξουν ότι αξίζουν να κοντράρουν μια τόσο μεγάλη ομάδα, άσχετα αν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες. Θα είναι ένα πρόβλημα και για φέτος. Στη Β' Εθνική, γιατί όλοι θα θέλουν να παίξουν καλά και να κερδίσουν τον Ηρακλή. Εννοείται, γιατί ο Ηρακλής δεν είναι ούτε για τη Γ' Εθνική ούτε για τη Β' Εθνική, ξέρουμε πολύ καλά που ανήκει. Και σίγουρα και φέτος η ομάδα είναι από τα πρώτα φαβορί, το πρώτο φαβορί, όχι από το πρώτο φαβορί. Και σίγουρα όλες οι ομάδες, όλοι οι παίκτες θα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο να παίξουν με τον Ηρακλή, να πάνε καλά με τον Ηρακλή, να κάνουν μια καλή εμφάνιση για να είναι ίσως και ένα σκαλοπάτι αυτό για κάτι παραπάνω, γιατί λόγω το όνομα της ομάδας, τη δυναμική της ομάδας, ακούγεται αλλιώς ένα mm-hmm. παιχνίδι με τον Ηρακλή από ότι είναι ένα παιχνίδι με τις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς να θέλω πολύ να υποτιμήσω βέβαια mm-hmm. κάποια άλλη ομάδα, αλλά γνωρίζουμε καλά ποιος είναι ο Ηρακλής. Όσον αφορά όλη αυτή την καθυστέρηση, σας έχει φέρει εκνευρισμό ή προσπαθείτε από την άλλη να την εκμεταλλευτείτε, να δέσετε ακόμα περισσότερο, γιατί το 7 του μηνός έγινε 14, το 14 21, ναι. Το 21 έγινε τώρα 28, είναι λίγο περίεργο το φετινό. Κανονικά αυτό το πράγμα, εντάξει, όταν πηγαίνει πίσω το πρωτάθλημα, επειδή οι ομάδες ξεκινάνε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία την προετοιμασία για να είναι έτοιμες για την αρχή του πρωταθλήματος, όταν καθυστερεί το πρωτάθλημα αυτό δεν είναι καλό για τις ομάδες. Αλλά στη δική μας την περίπτωση, επειδή η ομάδα έγινε από την αρχή, είχαν πολλοί καινούργιοι παίκτες και άλλαξε και ο προπονητής, και αυτό μας πιστεύω μας ωφελεί καθυστέρηση του πρωταθλήματος για να δέσει η ομάδα, για να δουλέψουμε περισσότερο, για να είμαστε έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Άρα μάλλον προς το καλό πάμε. Θα φανεί βέβαια και από την εικόνα της ομάδας. Εννοείται, αλλά ναι, προς το καλό. Για μας είναι προς το καλό. Το κακό είναι, το συζητούσαμε και με συμπαίκτες την προηγούμενη εβδομάδα, ότι χάσατε αρκετά φιλικά. Και ναι, αυτό ειδικά στο κύπελο κάπως φάνηκε. Δεν ξέρω αν συμφωνείστε, ότι θα μπορούσατε να είχατε άλλα 3-4 μάτια στα πόδια σας που θα ήταν διαφορετική προετοιμασία, έτσι, για διάφορους λόγους που υπήρξαν αυτές οι αναβολές. Ναι, ακυρώθηκαν κάποια φιλικά. Εντάξει, αυτό δεν είναι στο χέρι μας. Αυτά είναι φυσικοί παράγοντες, μπορούν να συμβούν. Εντάξει, η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να ετοιμαστεί, ίσως και γι' αυτό στο κύπελο να φάνηκε η ομάδα ότι ήθελε κάποια φιλικά ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι στην έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλή συνέχεια στις προπονήσεις, στη δουλειά. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη και με το καλό φυσικά με την έναρξη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Ευγενέστατος. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, που πήρε χρόνο συμμετοχής σε αυτό το 1-1 με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο κύριος Βοσνιάδης προσπαθεί να δίνει σε όλους χρόνο συμμετοχής, γιατί το έχουμε πει αρκετές φορές μετά την έλευση του Παύλου Μυροφορίδη στην ομάδα, ότι είναι τόσοι πολλοί παίχτες που θα βλέπουμε ποδοσφαιριστές που μπορεί να περιμέναμε τη μία Κυριακή να είναι εντεκάδα, να μπορεί να είναι και εκτός δεκαοκτάδες. Οπότε δεν ξέρεις. Είναι κλισέ, θα πω τώρα, ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Πολύ κλισέ είναι, αλλά τι να κάνουμε, συγγνώμη. Αυτό έχω πρόχειρο. Είναι ευχάριστος πονοκέφαλος για τον κύριο Βοσνιάδη, γιατί έχει όλους αυτούς. Και είναι ευχάριστος, όσο και αν προβληματίζεσαι το τι θα κάνω τώρα, έχω τέσσερις εκεί, ποιους δύο να βάλω ή ποιον έναν, αν μιλάμε για συγκεκριμένες θέσεις. Από την άλλη είσαι ήσυχος, γιατί γυρίζεις τον πάγκο σου και βλέπεις παίχτες που μπορείς να βάλεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε να πάρουν ένα μάτς, είτε να κρατήσουν ένα αποτέλεσμα, είτε να μπουν και να κάνουν τη διαφορά, οτιδήποτε. Να, για παράδειγμα, τη Θύελλα Καμαρίου, έτσι. Η ομάδα δεν μπορούσε να βρει επιθετικές λύσεις, μπήκε ο Γεωργίου, δύο ατομικές ενέργειες, βοήθησε. Ή από την άλλη, κερδίζεις για παράδειγμα 1-0 κάποια ομάδα, είναι σφιχτό το μάτς, είναι δύσκολο, βάζεις τρίτο στόπερ που έχεις να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Υπάρχουν επιλογές. Δεν μπορεί να κάνει παράπονο ο προπονητής του Ηρακλή και να πει έχω μείνει από όπλα. Δεν θα το πει ποτέ αυτό, εκτός και αν υπάρχει τόσο μεγάλη ατυχία και υπάρχουν πολλές κάρτες κτλ. Αλλά έχει αυτή την ευλογία με όλες αυτές τις επιλογές του Παύλου του Μυροφορίδη να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να νιώθει ασφάλεια ότι έχει παίχτες να χρησιμοποιήσει. Αυτό που έλεγα νωρίτερα για το πρόγραμμα, βλέπω στο πρόγραμμα 27 του μηνός έχει Ηρακλής Απόλλων Πάτρας. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα, καλό είναι να μην γίνει 27 το μάτς με τον Ηρόδοτο, γιατί έχει μάτς στο Ιβανόφιο, στο μπάσκετ. Τώρα το βόλεϊ δεν μπήκα στη διαδικασία καν να ανοίξω το site, γιατί έτσι πως τα έχουν κάνει εκεί η Μαντάρα, έχει αποχωρήσει οριστικά και ο Ηρακλής Χαλκίδας. Πάμε για πρωτάθλημα 10 ομάδων, που σημαίνει 2 ρεπό για την κάθε ομάδα. Αν δεν κάνουν κλήρωση νέα του πρωταθλήματος, μιλάμε για σκάνδαλο. Τώρα έτσι μιλάμε για κοροϊδία. Εκεί στην Α1 στη Λίγκα, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Θα δούμε μέσα στη βδομάδα τι θα γίνει. Και για τον Ηρακλή, εξαρτάται το αν θα είναι με τον Ηρόδοτο 27-28 το που θα επιλέξουν να βάλουν το κύπελο. Γιατί μετά τον Ηρόδοτο, ο Ηρακλής έχει κύπελο. Θα παίξει εντός έδρας με τον Ατρόμητο. Ατρόμητο ή Πας, νομίζω Ατρόμητος. Και άμα μπει το μάτς Τρίτη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πιθανότητες να γίνει Σάββατο του πρωταθλήματος να προηγηθεί. Γιατί Κυριακή Τρίτη δύσκολα. Αν το βάλουν Τετάρτη Πέμπτη, η Κυριακή έχει λόγο ύπαρξη, να το πω έτσι. Ηρακλής Ατρόμητος, ναι, είχα δίκιο. Και Πας Γιάννενα Θύελλα Καμαρίου. Δεν έχουν οριστεί ακόμα. Είναι 30-31. Εκεί. 31 λέει στο site της ΕΠΟ για όλα τα παιχνίδια. Χωρίς ώρες, χωρίς τίποτα. Ακόμα δεν τα έχουν βγάλει. Προφανώς θα τα συνδυάσουν μαζί με το πρωτάθλημα. Θα περιμένουμε μέχρι τότε να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη τόσο ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος όσο και ο κύριος Καραντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Αναμένουν και αυτή η ημερομηνία οριστική για την έναρξη του πρωταθλήματος, για να κανονίσουν και το πρόγραμμά τους και τις πτήσεις κτλ. Για αυτό το διάστημα που θα ακολουθήσει, συνεχίζεται η καμπάνια με τους καναπέδες, η πρωτότυπη και υπέροχη καμπάνια. Και φυσικά με το που θα επιστρέψουμε, Γιάννη μου, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε και το χθεσινό νέο σποτάκι που η Ήρα η Κατσούδα συνεχίζει τα δικά της εκεί, γιατί εδώ και μια εβδομάδα είναι χωρίς καναπέ, έτσι. Πρέπει λίγο να είμαστε όλοι κάπως, να τη συμπαρασταθούμε. Αυτό που τραβάει δεν μπορεί. Μέχρι σε ψυχαναλυτή πήγε να πει τον πόνο της και τα παράπονά της και τη στηρίζουμε. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε ακόμα ένα τέτοιο σποτ μέσω βίντεο για την πρόωση της καμπάνιας για τα εισιτήρια διαρκείας, όπου θυμίζουμε ότι όποιος δώσει έναν καναπέ στην Παέρα Κλή στη Μίκρα, παίρνει αυτόματα εισιτήριο διαρκείας. Και οι καναπέδες θα πάνε για καλό σκοπό, έτσι. Δεν θα πεταχτούν,
για συνανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Είναι μια υπέροχη κίνηση και μακάρι να βρει αποδέκτες και να συνεχιστεί ακόμα περισσότερο. Για το Σάββατο θα μπορούσε, όντως, ναι, το ακούω από πολλούς, να έχει περισσότερο κόσμο. Γιατί ο περισσότερος κόσμος σημαίνει και περισσότερα κομμένα εισιτήρια, σημαίνει και περισσότερα διαρκείας, μεταφράζονται και οικονομικά αυτά, αλλά ήταν ένα φιλικό, okay, ήταν και το μπάσκετ. Παίζουν πολλά ρόλο, αν και κάποιος αν ήθελε μπορούσε να τα συνδυάσει και τα δύο, κλέβοντας λίγο χρόνο από το ένα από το άλλο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το πρωτάθλημα είναι αυτό που μετράει και εκεί θα χρειαστεί μαζική στήριξη. Το είχα πει τις προάλλες, θα το πω και σήμερα. Μην μπούμε στη διαδικασία, θα είναι μέγα λάθος το να πούμε «ΟΚ, okay, έχουμε έναν που βρέθηκε να είναι καλά, που έχει βάλει μέχρι στιγμής 600.000 ευρώ», γιατί αυτό το ποσό έχει βάλει μέχρι στιγμής ο κύριος Τόμπο Παπαδόπουλος στον Ηρακλή, για διάφορα κομμάτια και σε διάφορους τομείς. Και εντάξει, αφού τον έχουμε, είτε πάμε είτε δεν πάμε, το ίδιο είναι. Είτε κόψουμε ή δεν κόψουμε εισιτήριο, είτε πάρουμε ή δεν πάρουμε διαρκείας. Μην το δούμε έτσι. Μην το δούμε έτσι, γιατί αύριο μεθαύριο θα το βρούμε μπροστά μας. Άλλο υπάρχει κάποιος που χρηματοδοτεί την ομάδα, όσο αντέξει να το κάνει και σε τι βαθμό θα το δούμε στο μέλλον. Και άλλο στηρίζουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η στήριξη είναι στήριξη. Είτε υπάρχει ο χρηματοδότης, είτε δεν υπάρχει ο χρηματοδότης. Πάμε για ανήμους απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με το νέο σπότ της Παϊρακλής για τους καναπέδες, το ηχητικό απόσπασμα, αν και η εικόνα είναι και αυτή η φοβερή, αλλά ραδιόφωνο είμαστε. Με μπάσκετ, δηλώσεις από τον αγώνα του Σαββάτου, τον νικηφόρο αγώνα απέναντι στην Καρδίτσα, με προγράμματα, με βόλεϊ, με ό,τι έχουμε από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Σας λέγαμε πριν το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα ότι θα επιστρέψουμε με το νέο σπότ της ΠΑΕ Ηρακλής. Δυστυχώς, επειδή είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορείτε να βλέπετε και την Ήρα Κατσούδα εκεί που είναι ξαπλωμένη και τα λέει στον ψυχαναλυτή της, αλλά θα την ακούσουμε. Θα την ακούσουμε γιατί είναι μια εβδομάδα χωρίς καναπέ, δεν την παλεύει. Τι να κάνουμε. Η Ηρακλής είναι αυτός, θα αξίζει. Με μουσική ξεκινάει. Πού είναι η μουσική? Έρχεται. Λίγο υπομονή. Όχι. Τώρα. Τώρα. Ποια παιδικά μου χρόνια. Μια χαρά ήταν παιδικά μου χρόνια. Τώρα πονάει η μέση μου. Πραγματικά δηλαδή. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να ξεχαστώ έτσι. Είμαι τις προάλλες, βλέπω ταινία, τρώω γύρω, πέφτει κομμάτι γύρω, βάζω τα κλάματα γιατί δεν είχα κάτι να λαδώσω. Καταλαβαίνεις, έσκασε το πάτωμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μου το έκανε αυτό το πράγμα. Γιατί να μου το κάνει εμένα αυτό. Μισό δεν είχαμε πάρει τον καναπέ. Εντάξει, τώρα τι έχω, μισό καρεκλάκι στο γήπεδο. Μη μιλάς! Σταμάτα! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν με ρώτησε και επίσης ποιο λαμπρό μυαλό σκέφτηκε αυτό το deal. Ήταν καινούριο καναπέ. Πόσο έχει αυτό το διαρκείας, δηλαδή έλεος, σε παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει. Πρέπει να είναι κάτι σαν μόδα τώρα αυτό. Σαν το Ice Bucket Challenge αυτά που κάνουν. Δεν ξέρω που κάνουν στα Facebook. Δεν ξέρω τι να πω. Εσύ τώρα θες 50 ευρώ γι' αυτό. Μην μιλάς. Τι να πει ο φουκαράς ο ψυχαναλυτής, πρόλαβε να μιλήσει. Το 50 θα το πάρει όμως Γιάννη, έτσι. Επίσκεψη είναι επίσκεψη. Αλλά δεν είχε καναπέ η Ήρα μας, η Ήρα η Κατσούδα, και ήταν εξαπλωμένη και έλεγε τον πόνο της. Το νέο σπότ ήταν αυτό που ακούσατε μόλις, από χθες κυκλοφόρησε και γίνεται χαμός για ακόμη μια φορά στο διαδίκτυο. Γίνονται πράγματα ωραία και σήμερα το σαν σήμερα, που ξέρετε υπάρχει αυτή η εφαρμογή στο Facebook που σου εμφανίζει γεγονότα, φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει εκείνη τη μέρα πριν 4, 5, 3, 2 χρόνια ανάλογα, μένα μου εμφάνισε κάτι που έγινε ακριβώς πριν ένα χρόνο. Όχι πριν 5, ούτε πριν 10, πριν ένα. Σαν σήμερα λοιπόν Γιάννη μου, πριν ένα χρόνο, ήμουνα με και με άλλους συναδέλφους και με κάμερα μένα όλοι στριμωγμένοι εκεί, πάνω σε μια σκεπή ενός κηλικίου στα Τρίκαλα Ημαθίας και περιέγραφα το Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας Ηρακλής 1-2. Με Ρόβα και πέναλτι Παναγιωτούδη. Πρώτο γκολ Ρόβα.
Πριν ένα χρόνο ακριβώς ήμασταν πάνω σε αυτή τη σκεπή. Ερχόταν όλο το νέφος και η κάπνα από τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια που ψήναν από κάτω μας. Δεν είχε που άλλο να κάτσουμε φυσικά, γιατί ήταν ένα γήπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και ήμασταν πάνω στη σκεπή, πάνω στα κεραμίδια. Και τώρα λέμε ότι ο Ηρακλής είναι φουλ για άνοδο στη Σούπερ Λίγκα. Και είναι. Μέσα σε ένα χρόνο. Δείχνει ο Ηρακλής ότι όχι μόνο τελειωμένος δεν είναι, γιατί τότε τελειωμένο τον είχαν πολύ. Και σβηστό από το χάρτη, σβησμένο από το χάρτη, να το πω πιο σωστά. Αλλά σηκώθηκε και θα ξανασηκωθεί όσες φορές χρειάζεται και θα χρειαστεί από εδώ και πέρα. Και έχουμε καταγράψει κατά καιρούς πώς τα κατάφερε, με ποιους τα κατάφερε και σε όλους για ακόμα μια φορά τους αξίζουν πολλά μπράβο. Σε όλους. Είτε είναι πρόσωπα, είτε είναι ο κόσμος. Ένα χρόνο ακριβώς ήμασταν στα Τρίκαλα ημαθίας. Και υπομονή να έχουμε, γεροί να είμαστε, σε λίγους μήνες θα είμαστε σε μια κατηγορία από την οποία ο Ηρακλής δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Ελπίζουμε να είμαστε έτσι. Ο Ηρακλής βρίσκει τον τρόπο και τα καταφέρνει. Αρκεί πρώτον να το θέλει πολύ και δεύτερον να τον πιστεύουν ότι μπορεί να το κάνει. Το πρόβλημα είναι όταν πάβουμε να τον πιστεύουμε. Όταν τον πιστεύουμε, μας έχει δείξει σε πολλά χρόνια τώρα και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Και είπα και για κόσμο, για το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ και βοήθησε και στο μπάσκετ. Εξού και η ανακοίνωση από το κιανόλευκο τμήμα της ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή. Η ομάδα μας, παίχτες, προπονητές και διοίκηση, ευχαριστούμε όλους όσους μας βοηθήσατε στην επίτευξη της νίκης κόντρα στην Καρδίτσα. Η βοήθειά σας ήταν καθοριστική και έτσι ελπίζουμε πως θα παραμείνει. Και έτσι ελπίζουμε πως θα παραμείνει, όπως όμοια θα παραμείνει η προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση και νέες νίκες. Σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ο Ηρακλής που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έχανε 11 στο πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν το καθοριστικό. Από τα τέλη του τρίτου άρχισε να παίρνει τη διαφορά, να τη χτίζει και σιγά σιγά το παιχνίδι πήρε το δρόμο του. Αλλά δυσκολεύτηκε. Μας το ρίβησε, μας άγχωσε και υπήρχε ο φόβος για αγκέλα. Γιατί θα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια αν δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την Καρδίτσα μέσα στο Ιβανόφιο. Ένα Ιβανόφιο, συγγνώμη, που βοήθησε πάρα πολύ. Υπήρχαν στιγμές που έκανε αυτό που ξέρει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και στην Α2. Εκεί που ζορίζει το πράγμα, να απλώσει το χέρι του, να πάρει την ομάδα, την κουβαλήσει στις πλάτες και να την πάει εκεί που θέλει. Και το έκανε το Ιβανόφιο με τον κόσμο για ακόμη μια φορά. Να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Χαρίλαος Τρικούπης, Ευρώπη Ευκοχωρίου 72-48. Ιωνικός Νικέας Καστοριά 72-62. Ο Ιωνικός που έχει το 2-2 με δύσκολες νίκες, αλλά έχει το 2-2. Καβάλα Απόλλων Πάτρας 96-74, ο Απόλλων που δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Κόρυβος Αμαλιάδας Μαρούς 86-72. Το Μαρούς είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή το Σάββατο εκτός έδρας. Και ανώλευκη, ανοίγω παρένθεση, θα κυνηγήσω μήπως υπάρχει και εκεί live streaming, την κλείνω. Υποκράτης από την ΚΟ ψυχικό 85-83. Εδώ πήγε να γίνει έκπληξη γιατί το ψυχικό φέτος δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Το είδαμε στην πρεμιέρα που έχασε εύκολα από τον Ηρακλείο. Ο Υποκράτης φαίνεται δυνατός, δυσκολεύτηκε και έρισε ένα δίποντο. Διαγόρας Δριοπηδίων Εθνικός 86-60. Εύκολα για τον Διαγόρα που είναι από τα φαβορί. Και Ερμής Αγιάς Αμίντας 75-74. Στον πόντο το μάτς κρίθηκε. Επόμενη αγωνιστική 20 του μηνός. Στις 5 το απόγευμα τα παιχνίδια ο Ηρακλής παίζει στο Μαρούσι. Η Ευρώπη Ευκοχωρίου θα υποδεχτεί τον Ιωνικό. Καστοριά Καβάλα, Απόλλων Πάτρας Κόρυβος, Καρδίτσα Υποκράτης, Ψυχικό Διαγόρας Δριοπηδαίων, Εθνικός Αμίντας και Ερμής Αγιάς Χαρίλαος Τρικούπης. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Δύο νίκες μέχρι στιγμής στο 2-2 έχουν κάνει ο Ηρακλής, ο Διαγόρας, ο Υποκράτης και ο Ιωνικός. Ομάδες που τις περιμένουμε. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα,
είτε βλέπατε από εδώ στο στοίχημα, είτε ρωτούσατε 2-3 μπασκετικούς για Α2, θα σας έλεγαν, πέρα από τον Ηρακλή, πρώτο φαβορή για άνοδο Ιωνικό, και θα σας έλεγαν για πεντάδα σίγουρα Υποκράτη και Διαγόρα. Σίγουρα θα σας έλεγαν αυτά τα δύο ονόματα, και ήδη έχουν κάνει και οι δύο ομάδες το 2-2. Μιας και λέω για το πρόγραμμα το μπασκετικό, επειδή με ρώτησε και ένας φίλος στο Καφτατζόγλιο και να είναι καλά, μαζί με το γιο του εκεί που βλέπα το παιχνίδι, για το γυναικείο μπάσκετ πότε ξεκινούν οι υποχρεώσεις. Θυμίζουμε ότι καθυστερεί το πρωτάθλημα, δηλαδή 27 του μηνός η εκτός έδρας αναμέτρηση στην Αθήνα με Εσπερίδες Καλλιθέας, και το μάτς που ενδιαφέρει κόσμο να βρεθεί στο Ιβανόφιο για τις γυναίκες είναι 4 Νοεμβρίου, 2 το μεσημέρι στο Ιβανόφιο, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για την Α1 γυναικών στο μπάσκετ. Με τη βοήθεια του αδερφού ημών Γιάννη Ζάτση θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό από τις δηλώσεις που έκανε τόσο ο κύριος Τζίμας, ο προπονητής Καρδίτσας, όσο και ο κύριος Χατζηκυριακίδης, ο προπονητής του Ηρακλή, στο επίσημο κανάλι του Ηρακλή στο YouTube της ομάδος. Θα ακούσουμε τους δύο προπονητές, έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι και κάποιες λεπτομέρειες από το παιχνίδι που προηγήθηκε, και να επιστρέψουμε. Κότς, έκανε η ομάδα σας μια καλή προσπάθεια μέσα στο Ιβανόφιο, δεν τα κατάφερε τελικά. Η άποψή σας για τον αγώνα? Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο, κάναμε μεγάλη προσπάθεια, έτσι, μια φοβερή έδρα, μεγάλη ομάδα, από ιστορία, από παρόν και μέλλον από ό,τι βλέπω. Αντέξαμε, ήμασταν πολύ σκληροί για 32-33 λεπτά. Νομίζω ότι όσο περνούσε η ώρα, ο ενθουσιασμός της έδρας, η ποιότητα των παικτών του Ηρακλή, οι πολλές λύσεις άλλαξαν τη ροή του αγώνα. Εμείς δυστυχώς χάσαμε στο ζέσταμα τον αρχηγό μας, τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο, και σε συνδυασμό με τα φάουλ που είχαν υψηλή μας, είχαμε μια τρομερή απώλεια ενέργειας στη δύναμη και κοντά στα rebound. Ο Ηρακλής μας έπαιξε πάρα πολύ σκληρά, και αυτό είναι το προσόν του φέτος. Παιδιά με ενέργεια, με δύναμη, με καλό κλίμα. Πήραμε επαφές, αλλά ήμασταν τρομερά άσχημες βολές. Με 18 χαμένες βολές και με λίγες λύσεις από τον πάγκο, γιατί και ο Μπένο Μόκφορντ, ο ξένος μας, ακόμα δείχνει ότι το παιδί προσπαθεί να προσαρμοστεί. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα δεν αξίζαμε νίκη. Πιθανώς να μην αξίζαμε να χάσουμε και έτσι εύκολα. Νομίζω ότι 2-3 βολές, μια άμυνα, ένα rebound, θα μπορούσαμε να κρατηθούμε μέχρι το τέλος και να πάρουμε κάποια ρίσκα σε μεγάλο σουτ. Αλλά νομίζω ότι για την ομάδα που έχουμε, για το σκοπό που έχουμε, να μπορέσουμε να σουθούμε και να καθιερωθούμε, νομίζω ότι φανήκαμε ανταγωνιστικοί. Ευχαριστούμε στον κόσμο για το χειροκρότημα. Τιμή για μας να μας χειροκροτάει ο Ηρακλής, ο κόσμος του Ηρακλή. Τιμή για μας που μας πίεζε η έδρα, γιατί δείχνει ότι είμαστε καλή ομάδα. Και εύχομαι πραγματικά από καρδιά στον Ηρακλή, χρόνια αντίπαλοι στα γήπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, φέτος να είναι η χρονιά του, γιατί πρέπει να είναι η χρονιά του. Κότς, δεύτερη νίκη στη δεύτερη αγωνιστική για τον Ηρακλή. Δύσκολο το παιχνίδι, αναμενόταν δύσκολο, αλλά τελικά τα καταφέρατε. Ξέραμε από την αρχή της εβδομάδας ότι θα είχαμε μια δύσκολη αποστολή. Ξέραμε ότι η Καρδίτσα είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Θα προσπαθούσε να κρατήσει το τέμπο χαμηλά, όπως και έγινε μέχρι το 33 περίπου του παιχνιδιού. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό και δείξαμε υπομονή και μεγάλη απέτηση για την νίκη. Και γι' αυτό στο τέλος ανοίξαμε το σκορ και τελικά τελείωσε ο μάτς με 10 πόντους διαφορά. Για μας δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά μια νίκη μέσα στο πρωτάθλημα. Θα χαρούμε σήμερα, θα κοιτάξουμε να δούμε τι λάθη κάναμε και θα κοιτάξουμε να είμαστε καλοί, να παίξουμε καλύτερα σε μια πολύ δύσκολη έδρα την άλλη εβδομάδα στο Μάρους. Επί της ευκαιρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο. Είχε εξαιρετική παρουσία, μας βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πιστεύω ότι κάθε φορά το έχουμε πει αυτό, ότι εμείς θα δίνουμε και την ψυχή μας για να κερδίσουμε τα μάτς. Το κάνουν τα παιδιά αυτό, δεν έχουν παράπονες αυτό, ίσα. Απλά ο αντίπαλος έπαιξε πολύ έξυπνα, μας κράτησε χαμηλά όσον αφορά τον ρυθμό και γι' αυτό και το μάτς πήγε μέχρι έτσι όπως πήγε. Συνεχίζουμε, υγεία να έχουμε και προχωράμε. Ήταν όντως πολύ ωραίο το στιγμιότυπο στο τέλος που ο κόσμος του Ηρακλή χειροκρότησε και στο σδρό της Καρδίτσας, μια ομάδα που δυσκόλεψε αρκετά το σύνολο τους παίκτες του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, αλλά στο τέλος ήρθαν οι λύσεις.
με Αγγελακόπουλο, με Γιαννακίδη, με τους υπόλοιπους, με την καλή άμυνα, με το ξύλο που είπε ο κύριος Τζίμας, που χρειάστηκε αρκετές φορές. Ο Ρουτκάουσκας σιγά σιγά θα βρει τα πατήματά του. Τον Πολιτάρχο τον ξέρουμε. Ο Ηρακλής προσπαθεί να παίξει ένα διαφορετικό μπάσκετ φέτος. Έχει πολύ το τρίποντο. Θέλει να δουλέψει πολύ στην άμυνα και να μην παθαίνει αυτό που πάθαινε πέρυσι. Πέρυσι ο Ηρακλής για να κερδίσει πρέπει να βάζει 90 πόντους. Γιατί σίγουρα θα έτρωγε πάνω από 80 σε κάθε μάτς. Δεδομένο, το θυμάστε. 85, 88, 90, 95. Αυτές ήταν οι άμυνες του Ηρακλή. Θέλει να το διορθώσει αυτό. Θέλει να το διορθώσει αυτό. Η ομάδα ακόμα δεν είναι να σου γεμίζει το μάτι. Και δεν έχει δώσει τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Μπορεί να είναι καλύτερη στα πιο δύσκολα. Δεν το ξέρεις αυτό πώς είναι μέσα το μάτς. Μπορεί να παίξει με τον Ιωνικό και να είναι καλύτερα. Ή με τον Ιπποκράτη, με τον Διαγόρα. Όσοι παραξενεύονται με τα ονόματα, να μην παραξενεύονται, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η αντίπαλη φέτος για την άνοδο. Για τις γυναίκες που λέγαμε νωρίτερα, υπήρξε ένα φιλικό παιχνίδι στο Μέτσοβο. Στο τέλος, με ένα buzzer beater, ο Πας Γιάννινα κέρδισε τον Ηρακλή 54-53. Η γυναικεία ομάδα που έχει τις τρεις Αμερικανίδες και συνεχίζει την προετοιμασία για την πρεμιέρα στην Α1 γυναικών μετά από 10 χρόνια, 27 του μηνός, επαναλαμβάνω, όπως είπα και νωρίτερα. Στο βόλεϊ δεν είχαμε αγωνιστική δράση, δεν έγινε ποτέ το Ηρακλής Κομωτινή στο κλειστό της Μίκρας, καθώς η Κομωτινή ενημέρωσε ότι δεν θα ταξιδέψει αφού τραυματίστηκε και δεύτερος κεντρικός. Θα είχαν δύο κεντρικούς εκτός, θα ερχόντουσαν να παίξουν χωρίς δύο κεντρικούς, οπότε προτίμησαν να το αναβάλουν. Κακό αυτό για την προετοιμασία της ομάδος, αν και ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν ξέρουμε ποια μέρα ακριβώς θα έχουμε σέρβις, ούτε σέντρα ούτε τζάμπολ, γιατί μιλάμε για βόλεϊ, θα έχουμε σέρβις και δεν ξέρουμε και με ποιον αντίπαλο. Θα είναι η Κηφισιά, που είναι δεύτερη αγωνιστική, γιατί αναβλήθηκε ως γνωστόν προπολού η πρώτη και δεν θα παίξει ο Ηρακλής στην Αλεξανδρούπολη όπως ήταν η πρώτη βάση κλήρωσης, αλλά θα παίξει με Κηφισιά στη Μίκρα, ή θα ξανακάνουν κλήρωση. Ποιος ασχολείται? Εμείς, αλλά και αυτοί που είναι να ασχοληθούν, δεν ξέρω τι θα καταφέρουν να κάνουν. Είναι πολύ μεγάλο μπάχαλο το φετινό πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει, γιατί το συνεχιστεί είναι λάθος ρήμα, θα ξεκινήσει με 10 ομάδες. Αν πάρουν απόφαση να μην κάνουν νέα κλήρωση και να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με 2 ρεπό, δεν θα το έχουμε ξαναδεί. Θα μου πεις, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, δεν υπάρχει, δεν το έχουμε ξαναδεί. Όλα μπορούμε να τα δούμε. Άντρες λοιπόν στο βόλι δεν είχαμε δράση, ούτε στους έφηβους έχουμε ακόμα δράση στην εφηβική ομάδα βόλι του Ηρακλή. Την προηγούμενη εβδομάδα αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Ελπίδα Μπελοκήπων. Σήμερα αναβλήθηκε το μάτς που ήταν να γίνει στο Κατσάνιο στις 9.30 με την ΑΕΜ Πανοράματος. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση και από την ΕΠΕΣΤ. Όπως γράφει, η αναβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΟΠΕ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας δηλαδή, καθώς δεν έχουν ελεγχθεί τα συμβόλαια των παικτών που δικαιούνται να αγωνίζονται με την εφηβική ομάδα. Δεν έχει καμία ευθύνη φυσικά ο Ηρακλής αυτό. Δεν έχει παίξει ακόμα η εφηβική ομάδα που από πέρυσι, μην ξεχνάμε, είναι η καλύτερη στην Ελλάδα καθώς κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό για τις ομάδες βόλεϊ του Ηρακλή. Στις γυναίκες ήρθε το 2-2. Απέναντι στον Αριστοτέλη Πανομή στην δεύτερη εθνική γυναικών, 3-0. Ο Ηρακλής που ξεκίνησε νικηφόρα μέσα στα Μουδανιά με 0-3. Κέρδισε και χθες στο Κατσάνιο 3-0. Και επόμενη αγωνιστική θα πάει να παίξει στον ΒΑΟ, στο κλειστό του ΒΑΟ, για την τρίτη αγωνιστική. Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα για τους Πέδες. Εύκολη νίκη απέναντι στον Νέστορα με 3-0. Επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη στα Μουδανιά, αυτό το μάτς. Όσον αφορά τις Κορασίδες, ο Ηρακλής... Ο Ηρακλής στην πρεμιέρα έχει χάσει από το Βότσι 3-1. Εχθές κέρδισε τους μαχητές Πεύκων 3-0. Και την επόμενη αγωνιστική, τρίτη, θα παίξει εκτός έδρας με τον Πανελλήνιο.
Η δεύτερη ομάδα των Κορασίδων ιτήθηκε στο Κατσάνιο από την ΜΕΝΤ με 0-3 σετ. Αυτά είναι και τα αποτελέσματα που... του βολεϊκού Ηρακλή και στα τμήματα υποδομής, ακαδημίες μέσα στο Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Στο μπάσκετ παρέλειψα να πω υπάρχει και μια ανακοίνωση συλληπιτήρια. Η απώλεια του Γενικού Γραμματέα της FIBA του Patrick Bauman είναι τεράστια για το παγκόσμιο μπάσκετ, γράφει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής διαχρονικά στήριζε και στηρίζει τις προσπάθειες των φορέων του αθλήματος για την ανάπτυξή του και ο Εκλοιπών ήταν πρωτεργάτης σε αυτές. Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Πριν κλείσουμε, να δούμε, Γιάννη μου, τι έχει και στο στοίχημα για όσους ασχολούνται. Έχει πρωτάθλημα Αλγερίας, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρεστε. Τέλος πάντων, η Ελλάδα κερδίζει τη Λευκορωσία 1-0. Στο 21ο λεπτό είναι εκεί σε παιχνίδι κάτω των 21. Γκοζάνο Λουκέζε στην Serie C, στην τρίτη κατηγορία δηλαδή, 0-1. Μουλούντια Κωνσταντίν στην Αλγερία 0-0. Στο μπάσκετ έχουμε κάτι, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουμε κάτι. Δίνουμε σκυτάλι σε ντουέτο, αλλά λίγο διαφορετικό. Δεν είναι ντουέτο Γιάννη Γιαννούλη με Σταύρο Κόλκα. Είναι ντουέτο με δύο νυν και πρώην καλαθοσφαιριστές. Γιατί νομίζω ότι... Εντάξει, ο Γιαννούλης παίζει ακόμα. Θα πάει να παίξει την Άξο φέτος. Με τα γραφάρα. Ο Νίκος Μοσκοβίτης το έχει. Το έχει. Το έχει, γιατί έχει περάσει και από την θρυλική Άσα. Ξέρεις ποια είναι η Άσα, έτσι? Έλα, Γιάννη. Αθλητικός ηλίουσας στο χωρίο, ρε φίλε. Της οποίας τη φανέλα φόρεσα και εγώ στα 13 μου. Λοιπόν, τεράστια ομάδα, όπως και η νέα γενναία στο ποδόσφαιρο και στο βολί. Νίκος Μοσκοβίτης, Γιάννης Γιαννούλης ακολουθούν στο πρόγραμμα του Λίμπερο με την εκπομπή Ντουέτο. Ο Νίκος θα αντικαταστήσει τον Σταύρο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την ώρα για μπλε. Γεια σας.